Στο σπίτι του εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα το πρωί από αστυνομικούς ο 45χρονος οδηγός που χθες λίγο μετά τις 7 το απόγευμα παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα 49 ετών η οποία προσπάθησε να διασχίσει την οδό Πολυμέρη. Ο οδηγός έσπευσε να εξαφανιστεί μετά το ατύχημα που προκάλεσε, εγκαταλείποντας αβοήθητο το θύμα του. Σίγουρα η κατάληψη ενός θύματος είναι το χειρότερο πράγμα βέβαια. Εκείνη τη στιγμή ίσως η ψυχολογία, ίσως το τρακ, ίσως το άγχος αυτά μας οδηγούν σε λάθος καταστάσεις, αλλά το να καταλήψει ένα θύμα στο δρόμο είναι το χειρότερο πράγμα. Η 49χρονη προσπάθησε να διασχίσει την οδό Πολυμέρη και χτυπήθηκε από το διερχόμενο αυτοκίνητο πάνω στη διαχωριστική γραμμή. Ο εκπρόσωπος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας Βασίλης Ηλιόπουλος, που περνούσε τυχαία από το σημείο, έσπευσε να προσφέρει στην τραυματισμένη γυναίκα τις πρώτες βοήθειες. Όταν έφτασα στο σημείο, είδα ότι κάποιο άτομο ήταν πεσμένο στην απέναντι πλευρά του δρόμου, τραυματισμένο. Κατέβηκα, έφτασα κοντά, είδα τις ζωτικές του λειτουργίες να πώς πάνε. Αντελήφθηκα πολύ γρήγορα το οξύμετρο που είχα ότι ο κορεσμός του οξυγόνου του ήταν πολύ πεσμένος λόγω του τραύματος. Η αναπνοή του ήταν πολύ βαριά και με βρόχο μέσα, οπότε υπέθεσα ότι υπήρχε σοβαρή τραυματισμός και στο θώρακα. Και όταν προσπάθησα να κινητοποιήσω το κεφάλι και να βάλουμε και ένα κολάρο εκεί με κάποιον διασώστη που πέρασε από μια κλινική να βοηθήσει, κατάλαβα ότι το κεφάλι ήταν σπασμένο στο πίσω μέρος. Μπήκαν τα δάχτυλά μου δηλαδή μέσα στο κρανίο του κατά κάποιο τρόπο. Και ήταν αρκετά σοβαρά. Είχε ειδοποιηθεί ήδη το ασθενοφόρο. Ήρθα αρκετά γρήγορα στο σημείο. Βοηθήσαμε εκεί στην ασφάλεια, να το ασφαλίσουμε και το θύμα να ανεβεί επάνω στο φορείο και κατευθείαν μετά στο ασθενοφόρο και πήγε στο νοσοκομείο. Η 49χρονη υπέστη τραύμα στο κεφάλι και στο θώρακα και χειρουργήθηκε χθες βράδυ στο νοσοκομείο του Βόλου. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά σταθερή. Και φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε χειρουργικά πάρα πολύ καλά, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη να πούμε κάτι παραπάνω. Από εμάς, σαν από νευροχειρουργικής άποψης, φαίνεται ότι δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο που να κινδυνεύει η ζωή της. Τα τραύματά της είναι στο κεφάλι και στο θώρακα? Στο κεφάλι είναι στο θώρακα και ήταν και στη λεκάνη. Χειρουργήθηκε και από τους ορθοπαιδικούς, από ό,τι γνωρίζω, και πήγαν όλα καλά. Η τροχιά συνέλεξε στοιχεία από το σημείο του ατυχήματος και σήμερα εντόπισε και συνέλαβε τον ασυνείδητο οδηγό. Μαζί του συνελήφθη και ένα ακόμη άτομο που ήταν συνοδηγός και δεν ειδοποίησε τις αρχές για το ατύχημα που προκάλεσε ο οδηγός του αυτοκινήτου.